το πρόβλημα είναι τόσο έντονο, υπάρχει τεράστιο θέμα εδώ με την υπακροπή μεταφορικού έργου. Έχουν μπει άνθρωποι στο χώρο μας που δεν πρέπει να είχαν μπει. Με μια νομοθεσία που είχε βγάλει τότε ο Υπουργός Τουρισμού, κυρία Κεφαλογιάννη, με τον κύριο Χατζηδάκη. Μάλιστα. Βγήκανε κάποιοι νόμοι, πρέπει να υπάρχουν όλοι και προϋποθέσεις, δεν τηρούνται. Δεν τηρούνται σε τίποτα. Ανοιχτά εδώ πέρα στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι του Ηρακλείου γίνεται υποκοπή μεταφορικού έργου. Αλλά και πριν από αυτό, κύριε Σμυρνιωτάκη, και όσο θυμάμαι τον εαυτό μου να κάνω το ρεπορτάζ, τουλάχιστον μια 15ετία, υπάρχουν τέτοιου είδους θέματα υποκλοπής του μεταφορικού σας έργου, δηλαδή, ούτως ή άλλως? Τώρα έχει παραγίνει το κακό. Τώρα έχει παραγίνει. Οι συναδέλφοι μου έχουν φτάσει στο απροχώρητο, δεν πάει άλλο. Δεν βγάζουμε τα λειτουργικά έξοδα του αυτοκινήτου τέτοιο μέσα στη θερινή περίοδο. Και βέβαια υπάρχει και η φορολόγηση από την άλλη, έτσι. Αυτή, τι να πω, φοροδιαφυγή, υποκλοπή μεταφορικού έργου. Επικίνδυνοι οδηγοί τους βλέπουμε στον δρόμο. Από Έλληνες έως Κυπουρούς, έως Αλλοδαπούς, Πακιστανούς και μεταφέρουν κόσμο αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν η αστυνομία βέβαια του αεροδρομίου Τροχιά, έχει βεβαιώσει πολλές παραβάσεις και το Τροχιά του Ηρακλείου. Αλλά δεν, οι άνθρωποι δεν είναι προσωπικό, δεν υπάρχει ούτε προσωπικό στην αστυνομία από ό,τι έχουμε καταλάβει εμείς, για να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Έτσι λοιπόν την Τετάρτη ετοιμάζετε αυτή την κινητοποίηση, δώστε μας τα δεδομένα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θα έχουμε τη δυνατότητα, γιατί σας έχω καλέσει και στο στούντιο του Ράδιο 984, να πούμε περισσότερα πράγματα με τους συναδέλφους σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δώστε τις πρώτες πληροφορίες για τον κόσμο που σας ακούει και βέβαια εκείνους οι οποίοι για την μετακίνησή τους χρησιμοποιούν το ταξί και θα πρέπει να γνωρίζουν. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς θα κάνουμε μία 3 ώρες στάση εργασίας από τις 9 το πρωί ως τις 12. Μιλάμε πάντα για την Τετάρτη 29 του μηνά. Τετάρτη 29 του μηνός, 9 η ώρα το πρωί θα μαζευτούν τα αυτοκίνητα εδώ στη Σενετάκη. Θα γίνει μία πορεία ειρηνική και όμορφα χωρίς να κάνουμε... Που είναι στο αεροδρόμιο για να γνωρίζει ο κόσμος, ναι. Θα προχωρήσουμε την Ικάρου, θα σταματήσουμε η διοίκηση στην περιφέρεια. Θα μας περιμένει και ο κύριος Κουκιαδάκης, μάλλον γιατί ο κύριος Αρναουτάκης έχει κάποια άλλη δουλειά ο άνθρωπος. Θα είναι καλεσμένοι και όλοι οι βουλευτές από όλα τα κόμματα του νομού μας. Ναι. Έχει ενημερωθεί και η Ομοσπονδία η τοπικιά εδώ πέρα να είναι μαζί μας, να πει μαζί μας. Τα αυτοκίνητα θα κινηθούν δικαιοσύνης καλοκαιρινού δεξιά προς το μηχανολογικό και να πάνε στη δουλειά στους συνάδελφοί μας. Εμείς θα κάτσουμε να συζητήσουμε με τους βουλευτές τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο και το έντονο πρόβλημα υποκροπή μεταφορικού έργου. Έχετε καλέσει, όπως λέτε, τους βουλευτές όλων των κομμάτων. Αυτό το κάλεσμα έχει απάντηση προς το παρόν, ξέρετε, δηλαδή αν έχει γίνει δεκτό, κύριε Σμυρνιωτάκη? Εχθές έγινε από τα γραφεία του συλλόγου μας, δεν έχουμε απάντηση από καμία. Εμείς τους ενημερώνουμε 10 μέρες πιο μπροστά για να μην βρουν τίποτα να πούμε ότι δεν ήταν ενημερωμένοι ή δεν προλαβαίνανε.